Απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα περιλαμβάνουν οι περιοριστικοί όροι που επιβλήθηκαν στο 40χρονο ξενοδοχο υπάλληλο, ο οποίος πέρασε σήμερα το κατόφλι του δικαστικού Μεγάρου, προκειμένου να απολογηθεί, κατηγορούμενος ότι τοποθέτησε κάμερα μέσα στο λουτρό δωματίου ξενοδοχείου, όπου διέμεναν τρεις νεαρές τουρίστριες από τη Γερμανία. Τη σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και τη υποχρεωτική εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα τη περιοχή του. Θεωρώ ότι είναι μια επιεικής αλλά ταυτόχρονα και αναμενόμενη μεταχείριση. Έχω πει πολλές φορές ότι αυτό το έγκλημα έχει δυσανάλογα υψηλή ποινή σε σχέση με την απαξία του, αλλά από εκεί και μετά εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε τον νόμο. Ο 40χρονος εμφανίστηκε μετανιωμένος για την πράξη του, την οποία ομολόγησε στην ανακρίτρια, χαρακτηρίζοντας την ανοησία από μέρους του. Αυτό που τόνισε ήταν μια ανόητη και ηλίθια ενέργεια. Ήταν μια ενέργεια η οποία ήταν απόρρια έλλειψη σκέψης. Ήταν μια ενέργεια η οποία υπαγορεύτηκε ενδεχόμενα από ανοησία και ηλιθιότητα. Είπε ότι είναι συντετριμμένος, είπε ότι αισθάνεται ψυχικά σακατεμένος και ελεηνός και, εν πάση περιπτώσει, ντρεπόταν να κοιτάξει στα μάτια την ίδια την ανακρίτρια. Ο 40χρονος ειδονοβλεψία ζήτησε συγγνώμη από όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς και από τους εργοδότες του, την εμπιστοσύνη των οποίων πρόδωσε, όπως είπε, χαρακτηριστικά. Εξέφρασε την οδύνη και τη συντριβή του, ζήτησε συγγνώμη από όλους τους εμπλεκόμενους και κυρίως, το λέω και εγώ και θέλω να ακουστεί, και στους ιδιοκτήτες του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, αλλά και στο διευθυντή του προσωπικά, τον οποίο την εμπιστοσύνη πρόδωσε και θέλω να ακουστεί και από μία φορά και από το στόμα μου ότι ζητάει για άλλη μία φορά, ζητάει να τον συγχωρέσουν οι άνθρωποι αυτοί που με τόσα χρόνια τον είχαν στη δούλεψή τους και τον περιέβαλα με αγάπη, στοργή και με περισσή εμπιστοσύνη την οποία πρόδωσε. Και ζητάει συγγνώμη ταπεινά για την αναστάτωση που προκάλεσε το σύνολο των εμπλεκομένων και κυρίως το ξενοδοχείο αυτό, το οποίο πράγματι είναι ένα κόσμημα στην ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου. Όλα ξεκίνησαν πριν από τρεις μέρες, όταν στο δωμάτιο γνωστής ξενοδοχειακής μονάδας τρεις νεαρές Γερμανίδες ανακάλυψαν κρυμμένη μία ψηφιακή κάμερα. Η συσκευή, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κάτω από τη λεκάνη της τουαλέτας, κολλημένη με ταινία. Οι κοπέλες φαίνεται μάλιστα ότι άνοιξαν την κάμερα και έντρομες είδαν το υλικό που είχε καταγραφεί. Ο 40χρονος κατηγορείται για αποτύπωση σε υλικό φορέα μη δημόσιας πράξης τρίτων κατά συρροή, καθώς και για συλλογή και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κατά συρροή.